Συνεχίζουμε με το τέταρτο θέμα της σημερινής διάταξης. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας, εργασίες παραλαβής και διαχείρισης ογκωδών στερεών αποβλήτων, Δήμου Σαρονικού. Έρχεται η εισήγηση από το Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών. Το υπογράφει... Ναι. Υπεύθυνη του τμήματος. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θα το εισηγηθείτε εσείς αυτό, ναι, την αδυναμία εκτέλεσης και διαχείρισης ογκωδών στερεών αποβλήτων. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ξανασυζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν και μας έχει απασχολήσει και γενικότερα, ότι με τη νέα πολιτική του διαβαθμιδικού συνδέσμου, του ΕΤΣΝΑ, από την 1η-1η του 2018, και μετά, από το Γενάρη δηλαδή που μας πέρασε, δεν γίνονται αποδεκτά τα σύμμικτα απορρίμματα. Τι σημαίνει σύμμικτα? Σημαίνει όταν είναι ανακατεμένα κλαδέματα μαζί με άλλου τύπου απορρίμματα, όπως επίσης στον ΕΣΝΑ πλέον δεν γίνονται αποδεκτά και τα ογκώδη αντικείμενα. Πολυθρόνες, στρώματα, καρέκλες, τραπέζια και οτιδήποτε. Ένα ακόμη αντικείμενο που δεν γίνεται αποδεκτό είναι οι φοίνικες, και ένα ακόμη αντικείμενο που δεν γίνεται αποδεκτό είναι τα αδρανή υλικά, δηλαδή τα μπάζα. Όλα αυτά λοιπόν τα απορρίμματα, δυστυχώς όλοι οι δήμοι της Αττικής αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πού να τα διαθέσουμε. Αυτό ήταν όμως και ο λόγος όπου προβλέψαμε στον προϋπολογισμό που καταρτήσαμε ένα κονδύλι της τάξης των 100.000 ευρώ, ώστε να μπορέσουμε να εκπονήσουμε έναν διαγωνισμό, να συμμετέχουν εταιρείες που κάνουν διαχείριση αυτών των υλικών, τόσο δηλαδή των αδρανή, όσο των ογκωδών, όσο και των σύμμικτων που κάνουν διαλογή και από εκεί και πέρα, μετά το διαχωρισμό, πηγαίνουν το κάθε ρεύμα των απορριμμάτων εκεί που πρέπει. Και η υπηρεσία μας φέρνει την αδυναμία ότι αφού ΕΣΝΑ πλέον δεν τα αποδέχεται, πρέπει να ψηφίσουμε την διενέργεια για να μπορέσει να γίνει ο διαγωνισμός και να υπάρξει ανάδοχος για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και αυτούς τους τύπους των απορριμμάτων. Την αδυναμία. Την αδυναμία ψηφίζουμε σήμερα και την διενέργεια, το είπα. Πάμε τα δύο μαζί. Πρώτο την αδυναμία, δηλαδή ότι ο Δήμος ένα-ένα δεν μπορεί αυτή την εργασία. Δεν είναι ο Δήμος δεν μπορεί πλέον. Αφού δεν τα δέχεται το ΕΤΣΝΑ, δεν μπορούμε να τα πάμε κάπου αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία. Μόνος μου πού να τα πάει? Πρέπει να βρούμε κάποιον φορέα αδειοδοτημένο, επίσημο, που κάνει διαχείριση αυτού του τύπου των απορριμμάτων, ώστε να τα διαθέτουμε εκεί. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείτε. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η προτροπή της περιφέρειας, δηλαδή, πάνω στη διαχείριση αυτών των υλικών, ποια είναι? Βρείτε ιδιώτες και κάτι δώστε. Κάτι, δεν καταλαβαίνω. Κόψτε το λαιμό σας. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δημόσιος φορέας που να διαχειρίζεται αυτά τα υλικά? Όχι. Ο περιφερειακός σχεδιασμός της Αττικής έχει αποτύχει παταγωδός. Είναι δεδομένο. Εντάξει, τι λέει όμως, γιατί εδώ υπάρχουν δημόσιοι φορείς που υποτίθεται ότι είναι υποχρεωμένοι να διαχειρίζονται όλα τα υλικά. Στα πλαίσια του συνεδρίου της ΚΕΔΕΝΠΕ, αυτό μας πληροφόρησε και ο Δήμαρχος Φιλής, ο Χρήστος ο Παππούς, που είναι εκεί, είναι ότι η Φιλή δεν έχει ζωή περισσότερο από 2 με 3 μήνες. Σε 2 με 3 μήνες θα γίνουμε Νάπολη, μου είπε χαρακτηριστικά. Εύχομαι να μην επαληθευτούν οι δηλώσεις του. Ξεκίνησε η Περιφερειακή Αρχή, κατήργησε τον προηγούμενο περιφερειακό σχεδιασμό, τις υπόλοιπες δηλαδή περιοχές που είχαν ξεκινήσει η διαδικασία να δημιουργηθούν χιτή, χιτά ή οτιδήποτε είναι αυτό. Δεν θα μπω σε αυτή την κριτική, παρότι έχω άποψη, αλλά μην μπούμε σε αυτό. Άφησε και μόνη της, ως μοναδική δηλαδή λύση, το χιτά της Φυλής, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να τίνει σε χωρισμό χιτά της Φυλής. Τι σκέφτηκε λοιπόν? Α, μη μας φέρνετε μπάζα, κόψτε το λαιμό σου που θα τα πάτε. Μη μας φέρνετε ογκώδη, κόψτε το λαιμό σου που θα τα πάτε. Μη μας φέρνετε φοίνικες, κόψτε το λαιμό. Και μη μας φέρνετε σύμμικτα. Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, θέλετε να σας πω πραγματικά? Ψάχνουμε ψήλους στάχυρα. Δηλαδή, βγαίνουν οι δύο αντιδήμαρχοι, είναι εδώ να το πούνε ακριβώς πώς γίνεται. Βγαίνουν τα φορτηγά, παίρνουν από τα σημεία αυτά που εναποθέτουν οι πολίτες, τα σύμμικτα, αυτά που λέμε, που είναι και κλαδιά μαζί και απορρίμματα, τα ξεφορτώνουν σε μια αλάνα, μένει το GCB, μόλις μαζεύονται κάποια φορτηγά και αρχίζει και διαχωρίζει τα κλαδιά από τα σκουπίδια, για να τα ξαναφορτώσουμε και να πάμε τα κλαδιά στον ΕΜΑ και τα σκουπίδια στη Φυλή, μαζί με ανθρώπους με χειρονακτική εργασία. Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση τριτοκοσμική.
Αυτά λοιπόν τα σύμμικτα. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε έτσι ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, που θα είναι τεράστιοι όγκοι. Πού να την κάνουμε αυτή τη διαδικασία? Και γι' αυτό τρέχουμε να κάνουμε μία πρόβλεψη του πώς θα τα διαχειριστούμε. Αυτή είναι η συζήτηση σημερινή. Ναι, ο κύριος Τσαλικίδης, ο κύριος Κωνσταντέλος, ο κύριος Ζεκάκος. Όπως έχετε ζητήσει, έτσι. Λοιπόν, θέλω να διατυπώσω μία διαφορετική άποψη από αυτή που ακούστηκε πριν από λίγο και από τον Δήμαρχο. Καταρχήν, κάθε χρόνο τέτοια εποχή θυμόμαστε όλοι ότι έρχεται ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο που λέει ότι ο Δήμος δεν μπορεί να διαχειριστεί τα φοιτικά υπολείμματα. Ναι. Όχι, θα έρθει και άλλο για τα φοιτικά υπολείμματα. Ωραία. Αυτό λοιπόν που έρχεται τώρα, Δήμαρχε, που λες ότι δεν έχουμε τρόπο να διαχειριστούμε τους φοίνικες, τα μπάζα, τα ογκώδη αντικείμενα. Όχι, είπε και τα μπάζα ο Δήμαρχος. Δεν ήσασταν, δεν ξέρω αν είστε εδώ. Τι έχει σχέση, για πείτε μου. Δηλαδή, καναπέδες, πολυθρόνες, κομμωδίνα, τραπέζια, πολυθρόνες. Και αυτά βέβαια πολλές φορές είναι και σύμμυκτα. Αυτά, Δήμαρχε, είναι ένα κομμάτι από τα απορρίμματα τα οποία οφείλει ο Δήμος να διαχειριστεί. Ο απορρίμματα δεν είναι μόνο τα απορρίμματα τα οικιακά, δεν είναι μόνο τα μπάζα, είναι και αυτά και όλα. Το ότι ερχόμαστε σήμερα εμείς εδώ, ένα χρόνο πριν τελειώσει η θητεία σας, και λέτε ότι δεν έχουμε, όπως θα πείτε και όπως είπατε και για τα φυτικά υπολείμματα, ότι δεν έχετε τρόπο να διαχειριστείτε αυτά τα είδη, αυτό το είδος των απορριμμάτων, σημαίνει ότι ομολογείτε ότι δεν υπάρχει σχέδιο ούτε και πριν λήξει η θητεία σας για τη διαχείριση αυτών των απορριμμάτων. Όχι, δεν είναι. Συγγνώμη, διαφωνώ κάθετα αν θεωρούμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι να δίνουμε απευθείας 100.000. Ναι, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί μπορεί να γίνει αναδημοτική ενότητα 25. Ωραία, εγώ περιμένω να το δω, γιατί μέχρι και στο φοιτικό υπόλοιπα πέρσι ήταν 50.000 απευθείας ανάθεση 25 και 25. Άρα, ερχόμαστε λοιπόν ένα χρόνο πριν τελειώσει η θητεία μας και λέμε και τα φοιτικά υπολείμματα δεν έχουμε πια, δεν ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε. Είπατε ότι θα έρθουν και τα φοιτικά υπολείμματα εδώ. Δηλαδή, θα πάμε πάλι να κάνουμε μια απευθείας ανάθεση ένα ιδιώτη, απλώς να τα παίρνει από τους δρόμους και να τα πηγαίνει όπου εκείνος νομίζει. Αλλά και για τα άλλα, τα οποία είπατε ότι είναι ο κακός ο ΕΣΝΑ που δεν μας αφήνει να τα πάμε μέσα. Και γιατί είναι κακός ο ΕΣΝΑ? Επικαλεστήκατε μια επιστολή. Γράφει μέσα ο κύριος Βιτόρος μια επιστολή που λέει ότι από την 1η-1η-18 απαγορεύεται κάποια πράγματα. Την επιστολή, επειδή τη διάβασα, ξέρετε τι λέει επιστολή και εσείς που θα ψηφίσετε. Είναι μία απόφαση του ΕΣΝΑ που αφορά την κατάργηση εντολών από 1η Ιανουαρίου του 2018. Αυτή επικαλείστε. Και λέει ότι απαγορεύουν τους εντολείς να μπαίνουν μέσα στο φιστοχυτά. Οι εντολείς ποιοι είναι? Υπήρχε ένα προηγούμενο, οι δήμοι και κοινότητες, να δίνουν εντολή σε άλλους ιδιώτες και τα λοιπά, να πηγαίνουν τα απορρίμματα εκεί. Και επειδή αυτό έχει ξεχυλώσει και δεν ελέγχεται, αποφάσισε ο ΕΣΝΑ να σταματήσει και καλώς αυτούς τους εντολείς. Και βγάζει λοιπόν σε αυτή την απόφαση παράλληλα και λέει τα εξής. Οι δήμοι να μεριμνούν ώστε τα πράσινα αποβλήματα να τυχαίνουν προδιαλογής και να αποτίθεται απευθείας στο ΕΜΑ κατελώς. Γιατί δεν το κάνει αυτό ο Δήμος? Και γιατί θα έρθουν τα φοιτικά υπολείμματα, όπως είπατε? Ναι, είπατε τώρα ότι θα έρθουν και τα φοιτικά υπολείμματα, τα κλαδιά δηλαδή. Ωραία. Τα υλικά κατεδαφίσεων και τα αδρανή υλικά καθαρισμών δεν πρέπει να αποστέλλονται στο χυτά, αλλά να διαχειρίζονται μέσα συστημάτων AEC.KK. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι ότι ο Δήμος έχει την ευθύνη βάσει του νόμου να διαχειριστεί. Όχι εσείς, το έχετε λάβει. Το έχετε λάβει. Το ορίστε. Στην εισήγηση μέσα στους λόγους στους οποίους ο κ. Βιτόρος λέει ότι πρέπει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να το κάνουμε, αναφέρει ότι και από 1η-1η έχουν σταματήσει κάποια πράγματα. Έψαξαν λοιπόν να βρω τι έχουν σταματήσει και τι ισχύει. Και αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι η περιφέρεια, γιατί ακούστηκε πριν για την κυρία Ράπτη, μα η περιφέρεια, η αρμόδια, ποια είναι?
Δεν είναι μόνο αρμόδια η περιφέρεια. Αρμόδια είναι και η Δήμη. Το ξεχάσατε ότι εδώ πέρα πριν από 2 χρόνια, 3, ψηφίσαμε ένα σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Τι έχει γίνει από αυτό, Δήμαρχε, το σχέδιο που λέγαμε για ανακύκλωση, για κομποστοποίηση, για διαχείριση των φυτών κλαδεμάτων. Για. Έχει γίνει κάτι και δεν το έχω πάρει είδηση. Και ερχόμαστε λοιπόν. Ορίστε. Εμάς για ποιο λόγο, για την αντιπολίτευση, αν το έχουμε κάνει. Δεν έχει γίνει κάτι από αυτό που έχουμε ψηφίσει. Γιατί είχατε αρνητική θέση στο όταν ήρθαν προτάσεις επ' αυτού. Κύριε Δήμαρχε, ψάχτε να βρείτε την απόφαση, την έχουμε ψηφίσει με παρατηρήσεις. Ναι, το σχέδιο δράσης, τη μελέτη. Όταν ήρθε όμως η πρόταση, το έχουμε ψηφίσει. Για την κομποστοποίηση. Και μάλιστα είπα στην κυρία Κόλια, πρόεδρο, ότι όλα θα κρυθούνται στους προϋπολογισμούς τους επόμενους, αν μέσα από τους προϋπολογισμούς θα υλοποιηθεί κάποιο κομμάτι από αυτό το πράγμα. Ερχόμαστε λοιπόν ένα χρόνο πριν τελειώσει η θητεία σας και δεν έχετε υλοποιήσει τίποτα. Και το μόνο που κάνουμε είναι να αναθέτουμε σε τρίτους να φεύγουν τα πράγματα. Είτε είναι ογκώδη, είτε είναι φυτικά, είτε είναι μπάζα, είτε είναι οτιδήποτα. Δεν υπάρχει κάποιο σύστημα το οποίο οφείλουμε ως Δήμος και όχι η περιφέρεια. Γιατί θυμόσαστε όταν ήρθε εδώ πέρα το σχέδιο, είχατε υπερηφανευτεί και δικαίως το είχατε κάνει ότι για πρώτη φορά ο Δήμος θα κάνει εκείνο, θα κάνει τ' άλλο. Τι έχουμε κάνει? Έχει εφαρμοστεί κανένα σύστημα από αυτά τα οποία ψηφίσαμε από το πρόγραμμα? Δεν είχε ψηφίσει Δήμαρχε, αυτό το γνωρίζω. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί δεν θα το ψηφίσω. Ερχόσαστε πριν από 2 μήνες, 1 μήνα, και στέλνετε μια επιστολή στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και λέτε... Του νερού. Η αποκοδμηθή των ογκωδών αντικειμένων από τα ειδικά συνεργεία του Δήμου γίνεται σε μηνιαία βάση και συγκεκριμένα από 5 έως 10 κάθε μήνα. Για το λόγο αυτό και με σκοπό να διατηρηθεί η καθαριότητα και η αισθητική της πόλης στο υπόλοιπο διάστημα, παρακαλούμε να βγάζετε τα ογκώδη αντικείμενα προς αποκομιδή από 1 έως 5. Δηλαδή, πουλάμε σε εισαγωγικά μία διαχείριση ότι ο Δήμος κάνει ογκώδη και ερχόμαστε εδώ τώρα να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ογκώδη. Ένα λεπτό. Θα τα αναθέσουμε σε ιδιότητα. Ένα λεπτό. Τι πουλάμε ότι κάνει ογκώδη? Τα απορρίμματα που βγάζει ο κόσμος. Αυτό γιατί το στείλατε? Θα σας πω γιατί το έβγαλα. Θα σας πω απέσως γιατί το έβγαλα. Δεν είναι αντιφατικό αυτό? Όχι. Τι, είναι γιατί, συνέχεια. Ισχύουν και το ένα και το άλλο. Είναι συνέχεια αυτού. Βεβαίως και ισχύουν. Διότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι το πρωί να μαζεύει το φορτηγό και στις 12 η ώρα το ίδιο ακριβώς σημείο να ξανά είναι γεμάτο. Και αυτό που λέει η επιστολή ποιο είναι? Ότι να συμφωνήσουμε σε ποιες μέρες θα τα βγάζουμε, ώστε να τα συλλέγουμε και να μείνουμε για 20 μέρες καθαροί. Αυτό λέει η επιστολή. Να τελειώσω. Από εκεί και πέρα. Να τελειώσω λίγο πέρα. Και βεβαίως και είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε τα απορρίμματα. Και τι κάναμε μέχρι σήμερα? Υπήρχε ο ΕΣΝΑ, όπου έλεγε στη Φυλή, τα φέρνετε όλα. Από την 1η-1η λοιπόν η Φυλή λέει δεν τα φέρνετε όλα. Βρείτε τρόπο τι θα κάνετε. Μία επιλογή που έχουμε είναι να λέμε στον κόσμο ότι αφού δεν μας τα παίρνει εμάς ο ΕΣΝΑ, κρατήστε τα κι εσείς μέσα στο σπίτι σας, δεν τα παίρνουμε. Μία άλλη επιλογή είναι να δούμε πού θα τα διαθέσουμε. Και υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, κάνουν διαχείριση ογκωδών. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο του να πούμε ότι εμείς θα φτιάξουμε δικιά μας μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων, ούτε πρασίνων, ούτε κομποστοποίησης, ούτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για απορρίμματα, δεν μιλάμε για πράσινα. Καμία σχέση δεν έχουν τα πράσινα. Επειδή τα αναφέρατε, το λέω. Μέχρι να φτάσουμε λοιπόν στο σημείο του να πούμε ότι εμείς παίρνουμε την απόφαση να κάνουμε μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων, θα πρέπει να συνεργαστούμε με κάποιους αρμόδιους φορείς, επιχειρήσεις όπως και λέγονται αυτοί, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τι είναι το περίεργο σε όλο αυτό, για να το καταλάβω? Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το περίεργο. Μπορώ να τελειώσω. Λοιπόν, επειδή λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει μια τεράστια αντίφαση ανάμεσα σε αυτά τα οποία ψηφίσαμε ομόφωνα, ανάμεσα σε αυτά τα οποία λέγατε ότι θα εφαρμόσετε μια ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων για όλα τα απορρίμματα, και ανάμεσα σε αυτά τα οποία γράφετε και στέλνετε ότι κρατήστε τα κλαδέματα όλο το καλοκαίρι στο σπίτι σας και τα ογκώδη θα περάσουμε να τα πάρουμε. Με αυτό που συμβαίνει τώρα, δηλαδή να ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν μπορούμε να τα μαζεύουμε τα ογκώδη, ότι δεν μπορούμε να τα παίρνουμε τα φυτικά, γιατί μόνοι σας είπατε προηγουμένως ότι θα έρθουν και τα φυτικά σε λίγες μέρες, ότι δεν είναι αυτό φυτικά. Άρα εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι μια ανυπαρξία στην κυριολεξία πολιτικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Πότε, όχι στο ξεκίνημα, που μπορούσατε εύκολα να κατηγορείτε τον κύριο Ζεκάκο ή τον την προηγούμενη διοίκηση ότι εμείς σε 2 μήνες το ταλίσαμε τα προβλήματα και εσείς γιατί δεν μπορούσατε. Όχι τότε, τώρα. Που τώρα έχουν περάσει 4 χρόνια και οφείλατε κάτι να έχετε δείξει ότι έχει αλλάξει. Το ότι δεν έχουμε λύση για τα απορρίμματα, για τα φυτικά, ότι δεν έχουμε λύση για τα αγκώδη, ότι δεν έχουμε λύση για το Α και το Β, δεν αποτελεί απάντηση στα προβλήματα. Γι' αυτό, όπως δεν ψήφισα και τα προηγούμενα
τις αποφάσεις για τα εφητικά υπολείμματα, το ίδιο ακριβώς κάνω και για τα ογκώδη και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λέτε ότι δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει πάρει στο Δήμο Σαλονικού αυτό το χαρτί που λέει ότι 1-5 ο Δήμος μαζεύει τα ογκώδη και θα διαβάσει αύριο μια απόφαση που λέει ότι ο Δήμος δεν μπορεί να μαζέψει τα ογκώδη και πρέπει να το αναθέσει ιδιώτη. Δεν κύριε Τσάλη, γιατί είναι αυτά που λέτε. Ποιος είπε ότι δεν μπορεί να τα μαζέψει. Γιατί, γιατί το αναθέτετε τότε. Και τα μαζεύει. Γιατί το αναθέτετε σε ιδιώτη. Γιατί δεν μπορώ να τα πετάξω στην πόρτα του σπιτιού του διπλανού. Πρέπει κάπου να τα πάμε. Όταν απέτυχε ο περιφερειακός σχεδιασμός και έζησε να λέει εγώ από πρώτη πρώτου κλείνω την πόρτα και δεν τα παίρνω, οι επιλογές που έχουμε είναι δύο. Ή να πούμε στον πολίτη, κράτα τα. Οι επιλογές που έχετε σου είναι να αναλάβετε τις ευθύνες σας ως Δήμο, να λύσετε δεν το πρόβλημα της διαχείρισης. Το αντίθετο. Δεν μπορείτε να το λύσετε. Αυτός για είναι ο τρόπος να διαχειριστούμε. Αν θέλετε να διαφωνήσετε. Είναι δικαίωμά σας να διαφωνήσετε, αλλά αυτός είναι ένας τρόπος διαχείρισης. Δεν κατάλαβα τι λέτε τόση ώρα. Ποιος είναι ο τρόπος διαχείρισης, ναι. Θα σας πω αμέσως με απλά νούμερα. Ποιος είναι ο τρόπος διαχείρισης, θα σας πω με να απλά δίνω νούμερα. Εγώ 50.000 το χρόνο και να παίρνω νούμερα και να ερχόσαστε εσείς και να λέτε ότι ήταν το πιο χρόνο καλοκαίρι. Αυτό είναι ο τρόπος διαχείρισης. Ο τρόπος λοιπόν διαχείρισης είναι ότι τα κλαδέματα για να μεταφερθούν στον ΕΜΑ κοστίζουν στο Δήμο 127 ευρώ ο τόνος και η διαχείριση με τον ιδιώτη πέφτει παρακάτω στο ίμιση και στα σύμμικτα που δεν υπάρχει τιμή για το ΕΣ να λέει εγώ δεν τα παίρνω καθόλου αλλά στα απορρίμματα σήμερα μάλλον σήμερα μέχρι τις 31/12/17 που πηγαίναμε στη Φυλή ήμασταν πάλι στα 116 ευρώ τον τόνο και σήμερα εμείς θα πάμε σε μια διαχείριση με ιδιώτη πάλι με τα μισά χρήματα. Αν αυτός δεν είναι καλύτερος τρόπος διαχείρισης, τότε τι είναι. Όσο και να προσπαθήσετε να βαφτίσετε το κρέας ψάρι το αντίθετο, αυτό το κάνετε δεν πετυχαίνει. Το κάνετε επαγγελματικά. Άλλο θέλω να πω. Ή ισχύει αυτό που λέτε, που δείχνετε την άποψή σας για το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τα απορρίμματα, ή ισχύει αυτό που ψηφίσατε πριν από 2 χρόνια, 3, γεμάτος υπερηφάνεια για το σχέδιο διαχείρισης. Αυτά που λέτε τώρα δεν υπάρχουν μέσα στο σχέδιο. Πάρτε μια απόφαση να το καταργήσετε. Τι έλεγε το σχέδιο διαχείρισης. Ότι ο Δήμος έχει 10.000 τόνους πράσινα το χρόνο. Εδώ είναι. Έχει τη δυνατότητα. Θέλετε να διαβάσουμε να δείτε τι έχετε κάνει από αυτό το πράγμα. Τι έχει τη δυνατότητα. Να έχει πλέον μονάδα κομποστοποίησης και βγαίνουν οι τόνοι των πράσινων απορριμμάτων ώστε να μπορεί να είναι βιώσιμη. Το έλεγε ή δεν το έλεγε. Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση μου, η ψήφος μου είναι ότι δεν υλοποιείται το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων με το χέρι. Γιατί δεν είπατε. Όχι στο χέρι, αλλά ναι, στο κομποστοποίηση. Όχι σε όλα, είπατε πάλι. Συνεχίστε στο όχι σε όλα, όλοι κρινόμαστε. Ο κύριος Κωνσταντέλος έχει το λόγο. Κάνουμε ερωτήσεις ή τοποθετήσεις. Δεν ξέρω, θέλει κάποιος συνάδελφος να κάνει ερωτήσεις. Αν θέλετε διευκρινιστικές. Εντάξει, μία για να κάνω. Συγγνώμη, επειδή είχαμε ξεκινήσει με ερωτήσεις, εγώ έκανα ερώτηση, αλλά θέλω και να τοποθετηθώ. Έτσι, δεν έχω τοποθετηθεί. Να μιλήσει ο κ. Κωνσταντέλος, αλλά θέλω να κάνω τοποθέτηση. Αμα είναι, επειδή μια ερώτηση γρήγορη και θα κάνω μετά τοποθέτηση, αν είναι η κυρία Ράπτη και μετά. Πόσοι θα τοποθετηθείτε όλοι, δηλαδή. Εγώ δύο σε ένα. Ο κ. Τσαλκίδης τελείωσε. Τελειώσατε. Ωραία, ο κύριος Κωνσταντέλος. Κανονικά πρέπει, αν είναι ερώτηση, κάντε μια ερώτηση. Εντάξει, η ερώτηση είναι πού θα τα πάει ο ιδιώτης αυτά τα οποία θα πάρει μέσω της σύμβασης. Αυτή είναι εύλογη ερώτηση. Αυτή είναι εύλογη ερώτηση. Όχι, δεν είναι δικό του θέμα, κύριε Κεραλή. Κάτσε. Στη διαδικασία της προκήρυξης προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ότι θα πρέπει να διαθέτει τις άδειες διαχείρισης αυτού του τύπου απορριμμάτων. Οπότε πρέπει να τα πάει σε μία αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ογκωδών στην προκειμένη περίπτωση. Τα παλιά λατομεία και αυτά που Όχι, έχει γίνει. Αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ογκωδών. Ανακυκλωτήριο δηλαδή. Μάλιστα. Τα παλιά λατομεία έχουν τη δυνατότητα και έχουν αδειοδοτηθεί να δέχονται αδρανή, μπάζα δηλαδή, για να γίνεται αποκατάσταση. Όχι σκουπίδια όμως. Δέχονται τα πάντα, διαφοροποιείται η τιμή στο κυβικό ή στον τόνο, Δημαρχέ. Καλά, εντάξει. Υπάρχει ένα νέο σχέδιο διαχείρισης και στις οικοδομές και στις κατεδαφίσεις και το ένα και το άλλο που διαφορετικά. Όχι και κατεδαφίσεις, Βασιλή. Εν πάση περιπτώσει, θα τοποθετηθώ. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω να επειδή
Πραγματικά έχω νιώσει αυτή την αγωνία στο πετσί μου πριν μερικά χρόνια. Θέλω να θυμίσω ότι όταν το 2013 είχαμε φτάσει και εμείς σε αδίέξοδο, αναγκαστήκαμε να αποταθούμε σε ιδιώτη. Στον Ήλο. Το αποτέλεσμα, γι' αυτό θέλω να πω ότι θέλει μεγάλη προσοχή το να αναθέσουμε σε ιδιώτη. Το αποτέλεσμα ήτανε να βάλουμε κάδους και μεγάλους και μικρούς σε διάφορα σημεία, να τελειώσει ξαφνικά το ποσό και να γυρίζει και να αδειάζει, θα το θυμώνται καλά οι συνάδελφοι εδώ, να αδειάζει τους κάδους στους τόπους εκεί και να τα παίρνει και να φεύγει. Λοιπόν, και το κονδύλι δεν ήταν μικρό τότε, ήταν περίπου 40 χιλιάρικα, αν θυμάμαι καλά. 40. Πόσο? 22. Όχι, όχι, ήταν 20 και 20, 40. Ήταν 20 για καλύβια κουβαρά. Ήτανε 2,20 διάρια. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό ήτανε, αυτή την εμπειρία, την άσχημη έχω, και τότε και η αγωνία και σε μένα ήταν, είχε χτυπήσει κόκκινο, διότι δεν ξέρεις που να τα πας. Λοιπόν, αυτό το ίδιο πράγμα θέλει μεγάλη προσοχή τώρα, διότι ο ιδιώτης 100.000 είναι, δεν ξέρω. Εσείς τα με κάνουν, θα τα πάμε εμείς στο σημείο. Εμείς θα τα πηγαίνουμε. Θα τα πηγαίνετε εσείς στο σημείο. Ακριβώς. Ναι, αλλά πού θα είναι το σημείο, αν είναι στη Μαγούλα? Όχι, εδώ δεν είναι 50 και 50, είναι 100 ένας κωδικός διαγωνισμός. Είναι όλα μαζί 100. Εάν το σημείο είναι στη Μαγούλα, τι θα κάνετε? Όχι, θα ζητάμε. Βαγγέλη, θυμάσαι, σε τρεις μέρες τελείωσε το ποσό μας. Λέει τελείωσε. Τι πράγμα? Μας είπε σε τρεις μέρες τελειώνει το ποσό. Τελείωσε. Τελείωσε το ποσό, τα πηγαίνανε και γύρισε τους κάδους τούμπα. Ήταν μίσθωση κάδων, κοντέινερ. Όχι, όχι. Δεν ήταν μίσθωση κοντέινερ, όχι. Όχι, ήταν αποκομιδή. Ήταν αποκομιδή. Δεν καλά, δεν το θυμάμαι τώρα. Είχαμε πάει, είχαμε συζητήσει με το. Όχι μόνο στην Κύπρο, παντού τα του πάρισε. Πάμε στην ουσία. Ναι, γι' αυτό νιώθω την αγωνία, πας περιπτώσει. Μακάρι να λυθεί τώρα, τι να πω εγώ. Θέλει μεγάλη προσοχή πάντως με τον ιδιώτη. Γιατί ο ιδιώτης θέλει να κερδοσκοπήσει σίγουρα. Να μην είναι χώρο για να τα πηγαίνουμε μόνοι μας. Δεν μας ενδιαφέρει να τα πάρει. Μόνοι σας που να τα πάτε να τα αφήσετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο κύριος, τελειώσατε, ο κύριος Αθανασόπουλος. Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα γίνει κανονικά διαγωνισμός, ναι. Μισό λεπτό να τελειώσουν, γιατί δεν... Παρακαλώ, κύριε Αθανασόπουλε, κάνετε την ερώτηση. Θα γίνουν διαγωνισμοί και για τα δύο θέματα που έχουμε εδώ πέρα, κανονικά, ή θα πάει... Ένα, 100.000 διαγωνισμός. Διαγωνισμός, τι διαγωνισμός θα γίνει? Ανοιχτός, που είναι 100.000. Ναι. Είναι στα όρια του ανοιχτού, δεν είναι κάτι άλλο. Ο κύριος Γκέραλης, μια ερώτηση. Καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά. Η ερώτησή μου είναι, γιατί άκουσα τώρα ότι θα τα μεταφέρουμε εμείς. Καλώς, γιατί με αυτόν τον τρόπο ρίχνουμε και το κοστολόγιο. Πόση ποσότητα θα δεχθεί αυτός, πόσα αυτοκίνητα δικά μας θα δεχθεί? Αυτό το γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Δηλαδή, η ποσότητα αυτή θα είναι για 2 μήνες, για 3, για 5, πόσο θα είναι? Λοιπόν, θέλω να διευκρινιστεί αυτό, μη δηλαδή μετά από 2 μήνες έρθουμε στη δυσάρεστη θέση να λέμε και τώρα τι κάνουμε. Συμφωνώ ο ιδιώτης να πάρει αυτά για να τελειώσει αυτή η ιστορία, γιατί το βλέπουμε κάθε μέρα που φτάσαμε, αλλά θα πρέπει να ελέγξουμε τι ποσότητα θα πάρει και πώς θα μπορέσουμε, ας πούμε, αυτό το... τη μεγάλη γάγκρενα που υπάρχει, να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτή τη γάγκρενα. Και όχι μόνο για 2 ή για 3 μήνες. Θα βγει ένας διαγωνισμός, στον οποίο θα δοθεί μια προσφορά τιμής ανά τόνο. Πώς θα γίνει, για να γίνει κατανοητό. Θα δοθεί μια προσφορά στο διαγωνισμό τιμής ανά τόνο. Και θα λέω ότι εγώ δίνω 1 ευρώ τον τόνο, λέω ένα παράδειγμα. Οπότε τι θα πάρει, αν έχουμε 100.000 ευρώ, θα πάρει 100.000 τόνους. Τιμή ανά τόνο. Όλες οι μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων έχουν πλάστικα, διότι αυτή τη δουλειά κάνουν. Δεν κάνουν κάτι άλλο. Όλες οι μονάδες έχουν. Έχουν ζυγολόγιο. Όπως έχει και ο ΕΣΝΑ ζυγολόγιο. Και στον ΕΣΝΑ πώς πάμε σήμερα? Ζυγολόγιο έχει στην είσοδο. Ζυγίζεται το φορτηγό όταν μπαίνει, ζυγίζεται όταν βγαίνει. Και έτσι μας χρεώνουν τα απορρίμματα. Μόλις αυτό θα σας ζητήσω, ποιοι θέλετε. Ερώτηση. Ουσιαστικά, συγγνώμη, ναι, κυρία Πρόεδρε, μόνο μία διευκρίνηση. Ουσιαστικά δεν είχαμε καμία διάθεση και κανένα λόγο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
Ο ΕΣΝΑ μας έβαλε σε αυτή τη διαδικασία. Και όχι μόνο εμάς, όλους δήμους. Όταν από πρώτη πρώτου δεν δέχεται τα σύμμικτα, όλους μας βάζει αναγκαστικά στη διαδικασία να δούμε τι θα κάνουμε αυτά τα απορρίμματα. Αυτός είναι ο λόγος. Αλλιώς, τι είχαμε όρεξη να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα συνεχίζαμε όπως κάνουμε κάθε χρόνο και θα τέλειωνε η ιστορία. Μήπως τα πράσινα που ανέφερε πριν ο κ. Σαλικίδης, να το κάνουμε κουβέντα όταν θα είναι η ώρα της συζήτησης αυτής, γιατί είναι άλλο θέμα από αυτό που συζητάμε σήμερα. Αλλά και σε αυτό έχω συγκεκριμένη θέση. Αυτή τη στιγμή τα μεταφέρουμε, ρε παιδί μου. Το 17, εν πάση περιπτώσει, δεν πληρώναμε για αυτά, Δημάρχε. Ανέφερα πριν και τα νούμερα ανατόνων που προκύπτουν και από τα στοιχεία. Λοιπόν, ο κύριος Δημητρίου έχει ζητήσει και ο κύριος Τζιβίλου και τελειώνουν οι ερωτήσεις, έτσι. Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για διαγωνισμό 100.000. Γιατί εδώ έχει δύο θέματα, 4 και 5, και δεν ήταν μόνο ένα. Ωραία. Δεν μπορούσε να πει το ίδιο. Τώρα, έχουν συζητηθεί και τα δύο. Εγώ θέλω να τα χωρίσουμε, γιατί εν πάση περιπτώσει θα πούμε. Έχουμε εικόνα, οι άλλοι δήμοι τι κάνουν που τα πάνε. Τα χειρίζονται μόνοι τους, δηλαδή, με σπαστήρα. Λοιπόν, να σας πω εγώ τι κάνουν άλλοι δήμοι. Για να ακούσουμε. Υπάρχουν δήμοι που έχουν βγει στον τάκο αυτή τη στιγμή, διότι στον ΕΜΑ δεν έχουν πάει ούτε ένα φύλλο πράσινα απορρίμματα. Τι εννοείς? Υπάρχουν δήμοι στον τάκο. Αν δείτε τις επιστολές του ΕΣΝΑ, θα δείτε δήμους που αναφέρει ότι ο Α, ο Β, ο Γ και ο Δ δεν έχουν φέρει ούτε ένα πράσινο φύλλο απορρίμματων, πράσινα απορρίμματα. Άτυπες χωματέρες, τι τα κάνουν, κυρία Πρόεδρε? Τώρα τι να κρυβόμαστε, στο δάχτυλό μας? Υπάρχουν άτυπες χωματερές, υπάρχουν προσπάθειες κομποστοποίησης, υπάρχουν προσπάθειες με κλαδοτεμαχιστές, υπάρχουν προσπάθειες με θρηματιστές, υπάρχουν προσπάθειες, θα πάω στην πόρτα του γείτονα, τα μεταφέρουν σε όμορο δήμο, τα πάντα υπάρχουν. Και υπάρχουν και προσπάθειες του να προσπαθούν να τα διαχειριστούν σε συνεργασία με κάποιον ιδιώτη. Όλες λοιπόν αυτές οι προσπάθειες γίνονται από όλους τους δήμους αυτή τη στιγμή. Και οι καλές πρακτικές, οι αποδεκτές, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, και οι κακές και μη αποδεκτές. Συγγνώμη, δεν μπορώ τι να είπε, συγγνώμη, να πω μόνο αυτό, Γιώργο. Τι είπε ο ΕΣΝΑ με την απόφαση του, πότε να βρελαινή η τελευταία απόφαση, του Σεπτέμβρη του 17. Με την απόφαση του Σεπτέμβρη του 17, επειδή λέει, υπάρχουν δήμοι και τους ανέφερε και όλα και έχει και όμορους μάλιστα δικούς μας, που δεν έχουν φέρει ποτέ ούτε υπόλοιμα στον ΕΜΑ, γιατί και εμείς αυτή τη στιγμή δεν πάμε κλαδί ολόκληρο, διότι έχουμε κάνει σύμβαση με τον ΕΣΝΑ, όπου στέλνει τον κλαδοτεμαχιστή, θρηματίζουμε και πάμε υπόλοιπα στον ΕΜΑ. Πάμε δηλαδή θρηματισμένο πλέον κλαδί, που μειώνουμε στο 1/7 την ποσότητα. Την ποσότητα ενώ σε σχέση με τα φορτηγά που φεύγουν από εδώ και πάνε στον ΕΜΑ, στον Ασπρόπυργο. Επειδή λοιπόν λέει, υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν φέρει ούτε ένα φύλλο ποτέ, ούτε πράσινου, ούτε υπολείμματος πράσινου, δεν μπορούσαν να κάνουν θρηματισμό οτιδήποτε, να πηγαίνουν το υπολείμμα. Όπου διαπιστωθεί ότι έρχονται μαζί κλαδιά με απορρίμματα και μπαίνουν στον ΕΣΝΑ, η τιμή σε αυτά χρέος θα είναι 100 ευρώ τόνος. Αναγκάστηκε ο ΕΣΝΑ δηλαδή να μπει στη λογική της τιμωρητικής πολιτικής, γιατί βλέπει δήμους, 100 έλεγε η απόφαση του Σεπτέμβρη, και μετά δεν ξέρω πού το έχουν φτάσει πάλι. Μπήκε λοιπόν στη διαδικασία της τιμωρητικής πολιτικής, γιατί βλέπει ότι δεν γίνεται προσπάθεια διαχείρισης. Έρχεται κάθε 15 μέρες, μία στην δημοτική ενότητα, μάλλον στον Α τομέα, όχι, κάθε 15 εννοώ, δύο φορές το μήνα στον Α τομέα, δύο φορές το μήνα στον Β τομέα. Κάθε 15 μέρες έρχεται στην κάθε περιοχή από τις δύο, τα μένει είναι εδώ δίπλα από το ΣΜΑ που έρχεται και θρηματίζει, που μαζεύουμε τα κλαδέματα, καθαρό κλαδί. Τα δε είναι στην είσοδο της Γερακίνας, μπροστά-μπροστά δηλαδή, πριν τον παλιό Χαδά, όπου επίσης συσσωρεύονται καθαρά κλαδέματα, έρχεται, θρηματίζει και τα θρηματισμένα μετά φεύγουν με τα αυτοκίνητά μας και πάνε
προς διάθεση στον ΕΜΑ. Είναι και υποχρέωσή μας ούτως ή άλλως τα θυματισμένα να τα μεταφέρουμε εκεί. Δεν έχουμε τρόπο να τα διαχειριστούμε διαφορετικά. Δεν έχουμε το δικαίωμα, μάλλον, να τα διαχειριστούμε διαφορετικά.